Ήρθαμε καταρχάς να καθαρίσουμε την πόλη μας, ώστε οι τουρίστες που έρχονται εδώ να τη βλέπουν καθαρή και να την απολαμβάνουν, όπως και εμείς που μένουμε εδώ. Και φυσικά να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και τους υπόλοιπους μαθητές μας που δεν ήρθανε. Mm-hmm. Πόσο σημαντικό θεωρείς εδώ να καθαριστεί ο χώρος γύρω από τα τείχη της Θεσσαλονίκης? Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικός χώρος, γιατί είναι η ιστορία του τόπου μας. Οπότε πρέπει να παραμένει καθαρός, γιατί όταν είναι βρώμικος τον ετοιμάζουμε κατά κάποιο τρόπο. Χαρτιά, τσιγάρα, μπουκάλια, αυτά κυρίως. Αυτή τη δράση θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τα υπόλοιπα παιδιά για να καθαρίσουν και αυτό το περιβάλλον και να μην το μολύνουμε πλέον. Ήρθαμε εδώ για να καθαρίσουμε το περιβάλλον και να μην το μολύνουμε και να δείξουμε έτσι ένα παράδειγμα ώστε να μην το μολύνουν και οι υπόλοιποι. Φέτος η εθελοντική καμπάνια είναι «Καθαρίζουμε τα τείχη της πόλης μας». Και έχουμε έρθει εδώ πέρα με την εθελοντική ομάδα του σχολείου μας και την εθελοντική ομάδα των καθηγητών για να καθαρίσουμε τα τείχη, να προσφέρουμε και εμείς στην πόλη μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δράση, ιδιαίτερα για τα παιδιά, γιατί με αυτόν τον τρόπο ευαισθητοποιούνται απέναντι στο περιβάλλον και στείλουμε ακόμα ένα λιθαράκι για την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς απέναντι στο περιβάλλον. Θα καθαρίσουμε τα πάρκα μέχρι και το ύψος των κάστρων της πόλης, γιατί εντάξει είναι πολύ βρώμικο και δεν είναι καλό και για μας, αλλά χαλάει και την εικόνα της πόλης μας. Οπότε είπαμε να κάνουμε αυτή την εθελοντική εργασία προς το όφελος όλων. Άμα βλέπουν ότι μαζεύουν τα παιδιά κάτω τα σκουπίδια, πιστεύω ότι και μετά και ο μεγάλος αποτρέπεται από το να πετάει τόσο πολύ. Θέλω να ελπίζω τουλάχιστον. Και ναι, ίσως και να καθαρίσει πιθανόν, δεν ξέρω, σε κάποια άλλη πιο μεγάλη έτσι, δράση. Να παραδειγματιστούν και άλλοι και να συνεχίσουν και αυτοί σε αυτό το έργο. Είναι καλό, διασκεδάζουμε, αλλά και έτσι καθαρίζουμε και την πόλη μας.